Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Οφείλουμε πολύ την δοξολογία και την ευχαριστία εις των Άγιων Τριαδικών Θεών μας, που μας δίδει πάλι την ευκαιρία να ακουστεί ο Θείος του Λόγος. Ναι, γιατί ο Λόγος του Θεού ούτε παντού ακούεται, ούτε πάντοτε. Δηλαδή, η ακρόαση του Λόγου του Θεού δεν είναι αυτονόητος, μάλλον είναι πρόβλημα. Γι' αυτό οφείλουμε να δοξολογήσουμε τον Άγιον Τριαδικό Θεό. Αλλά και ούτε πάντοτε ακούεται ορθόδοξα. Γι' αυτό οφείλουμε την ευχαριστία εις των Κυριών μας. Η γνώση του Λόγου του Θεού είναι εκείνος ο ασφαλιστικός πράξης που μας προστατεύει από κάθε λογής, ρεύματα, ποικίλων, θρησκειών, και μάλιστα αν λάβετε υπόψη ότι έχουν τελευταία κυριολεκτικώς κατακλείσει την πατρίδα μας. Ακόμη ο Λόγος του Θεού είναι ο ασφαλής πειραγωγός στον δρόμο της σωτηρίας και του ουρανού. Εμπνέει στο αγαθό ο Λόγος του Θεού και προφυλάσσει από το κακό. Δημιουργεί φρόνηση και σύνεση και σοφία στο μελετητή, του χαρίζει νουν Χριστού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δίδει ακόμη νόημα ο Λόγος του Θεού στην ύπαρξη και την προφυλάσσει από παρεκκλήσεις. Τελευταία δόθηκε στη δημοσιότητα ότι παιδιά μας κάτω των 15 ετών ήδη κάνουν χρήση ναρκωτικών. Ποιος σας βεβαιώνει ότι δεν μπορεί να είναι, αν όχι σήμερα, αλλά αύριο, ένα δικό σας παιδί, και αγόρι και κορίτσι. Και δεν είναι τα παιδιά αυτά παιδιά διαλυμένων, όπως το πιστεύετε μέχρι τώρα, διαλυμένων οικογενειών, αλλά παιδιά καλών οικογενειών, με κάποιες συντηρητικές, θα λέγαμε, θέσεις. Η αιτία, αλήθεια, έχετε προσέξει, συνέδρια επί συνεδρίων, συμβούλια επί συμβουλίων, να βρουν τα αίτια, όχι μόνο στον τομέα των ναρκωτικών, αλλά σε όλους τους τομείς της κακοδαιμονίας που μας δέρνει, στην παιδεία, στην κοινωνική μας συμπεριφορά, παντού. Και βλέπετε, ψάχνουν, τρυφογυρίζουν, το κύριο θέμα δεν το πιάσαν, ούτε μπορούν να το πιάσουν. Το κύριο αίτιο, ποιο είναι? Ουσιαστικά μία είναι η αιτία, και μόνη μία η αιτία, η άγνοια των γραφών, για την οποία ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι η άγνοια των γραφών εισάγει την αίρεση, τις κοινωνικές αναστατώσεις, τον διεφθαρμένο βίο, και γενικά λέγει η άγνοια των γραφών τα άνω κάτω πετύχεν, όλα θα αναποδογυρίζει. Η παρακμή
σε όλους τους τομείς της ανθρωπίνης δραστηριότητας είναι παντού καταφανή. Είμαστε μάρτυρες και μπορούμε αυτό να το διαπιστώνουμε εμφανέστατα. Και η αιτία, είπαμε, η άγνοια των γραφών. Γι' αυτό επιστροφή στην Αγία Γραφή, που ορθόδοξα βεβαίως ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Προετών πολλών, πολλών ετών, 30 χρόνια, άρχισε να αναπτύσσεται η ομοφιλοφιλία στην Αγγλία, αλματοδός, και απέδιδαν το πράγμα ότι είναι μία ασθένεια. Και αν είναι μία ασθένεια, θα αντιμετωπιστεί ως ασθένεια. Αν άνοιγαν την Αγία Γραφή οι φίλοι μας οι Άγγλοι, αλλά και τους φίλους Νάζις, τέλος πάντων, άνοιγαν την Αγία Γραφή και έβλεπαν ότι δεν αντιμετωπίζεται ως ασθένεια, αλλά ως αμαρτία. Και όσες θεωρείς, αν θέλουμε να πλέξουμε, στο τέλος θα μένει απρόσιτη η αιτία. Δεν θα τη μαθαίνουμε ποτέ. Είναι αμαρτία. Διότι η ασθένεια δεν είναι αμαρτία. Οποιαδήποτε είναι αυτή η ασθένεια. Η τρέλα δεν είναι αμαρτία. Μπορεί να κάνει ανισόρροπα πράγματα, αλλά δεν είσαι αμαρτωλός, γιατί δεν έχεις μυαλό. Αυτό είναι ασθένεια. Το να κάνεις όμως μία πράξη ηθικώς καταδικασμένη, αυτό είναι αμαρτία και δεν είναι ασθένεια. Αν λοιπόν εγνώριζαν από τη Γραφή τα πράγματα και έβλεπαν καθαρά, να είμαι ακριβέστερος, αν ορθόμοξα ερμήνευαν τη Γραφή, δεν θα έπεφταν σε αυτό το λάθος. Και δεν είναι μόνο αυτό, σας το είπε ενδεικτικός, έτσι μου ήρθε τώρα στο μυαλό και σας το είπε. Είναι πλήθος πραγμάτων, αλλά μας λείπει το κριτήριο, μας λείπει η ιδία λήθος για να κρίνουμε τι είναι αμαρτία και τι είναι κάτι που είναι ασθένεια, είναι φυσικότητα, είναι δεν ξέρω τι. Γι' αυτό το λόγο η Αγία Γραφή είναι εκείνη η οποία θα μας βοηθήσει και που θα μας ασφαλίσει και που θα μας πληροφορήσει περί των πραγμάτων. Η άγνοια λοιπόν των γραφών εισάγει όλα αυτά τα κακά. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, επιστροφή στην Αγία Γραφή. Επιστροφή που ορθόδοξα οι πατέρες της Εκκλησίας μας την ερμηνεύουν. Είναι σπουδαίο πράγμα το θέμα της ερμηνείας, διότι και οι αιρετικοί και οι χιλιαστικοί και οι προτεστάντες και οι όποιοι άλλοι κρατούν βεβαίως την Αγία Γραφή, αλλά πως ερμηνεύουν. Και η ερμηνεία των πατέρων δεν είναι παρά η ερμηνεία της Εκκλησίας, η οποία είναι κατατεθειμένη η ερμηνεία, δεν είναι αυθαίρετη, είναι κατατεθειμένη η ερμηνεία εις την ταμιούχων Εκκλησίαν. Και πρέπει να έχουμε αυτή την επιστροφή στην Αγία Γραφή κάθε ηλικία, και ο πολύ ηλικιωμένος και τον ήπιο. Ναι, προπαντός η βραφική ηλικία, για να πάρει μηνύματα, η βραφική ηλικία. Καλά το είπα, η βραφική ηλικία. Αυτός ούτως ο Παύλος είναι μάρτυρας του πράγματος, όταν γράφει εις τον Τιμόθεο αποβρέφους. Είδατε, αποβρέφους. Τα ιερά γράμματα είδα. Γνωρίζεις τα ιερά γράμματα πια, την Παλαιά Διαθήκη. Τα δυνάμενά σε σοφίσε η σωτηρίαν δια πίστεως της εν Χριστώ Ιησού, που είναι ικανά να σε σοφίσουν, να σε κάνουν σοφόν και σπουδαίων. Και αυτό το αποβρέφους δεν είναι έκφραση φιλολογική. Ό,τι λέει η λέξη,
αποβρέφει. Δεν παίζει ο Παύλος με τις λέξεις, και θα το δείτε αυτό λίγο πιο κάτω. Και είναι η μελέτη και το δημιουργούμενο από τη μελέτη ήθος μέσα στο σπίτι. Διότι όταν ο πατέρας ή η μητέρα, ο παππούς ή η γιαγιά ή οι παππούδες ή η γιαγιά μελετούν τη γραφή και βοηθούν τώρα και το παιδί να εισαχθεί στην γραφή, θα το δούμε σε τίποτα πιο κάτω, δεν δημιουργείται ένα κλίμα, μία ατμόσφαιρα. Αυτό το κλίμα δεν εμπνέει ήθος. Είναι δυνατόν μελετητή τη γραφή να λένε άτρεπα πράγματα, να δημιουργούν άσχημες καταστάσεις? Είναι δυνατόν ποτέ? Το παιδί λοιπόν θα ζει μέσα εις αυτήν την αγία αναστροφή, με αποτέλεσμα να γίνει σωστός άνθρωπος. Λένε ότι όταν οι γονείς μαλώνουν, όταν ο ένας δέρνει τον άλλον, το παιδί δεν μεγαλώνει σωστά. Μα πως θα δείρει ο ένας τον άλλον εκ των συζύγων? Όταν θα έχουν εμπνευστεί τον σεβασμό από το κλίμα της Αγίας Γραφής. Πώς θα λέει ο παππούς ή η γιαγιά, θα σε κάνω μπαλαρίνα, να λέει στο εγγονάκι, θα σου δίνω λεφτά να κατακτάς γυναίκες, να λέει στον εγγονό? Όταν ξέρουν τι θα πει ανηθικότητα. Γι' αυτό μέσα στο σπίτι δημιουργείται ήθος, ήθος. Και ο λόγος του Θεού, συνεπώς, πρέπει να γίνει αγωγή. Αυτό θέλω να σας πω που είπα, θα πω πιο κάτω. Αγωγή. Πρέπει να γίνει αγωγή. Η αγωγή πρέπει να έχει διαστάσεις ευαγγελικές. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, θυμήθηκε από εκείνο που σας διάβασα, είναι στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του. Πάσα γραφή, λέει. Και όταν λέει πάσα, εννοεί και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Εξάλλου όταν έγραφε ο Παύλος αυτά, ακόμη δεν είχε διαμορφωθεί η Καινή Διαθήκη, απλώς διαμορφούτο. Συνεπώς, κατά μείζονα λόγο εννοεί την Παλαιά Διαθήκη. Ωστόσο, πάσα γραφή. Θεόπνευστος και ωφέλιμος. Γιατί θεόπνευστος και ωφέλιμος? Σε τι? Προς διδασκαλία μας διδάξει. Προς έλεγχον, όχι, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Προς επανόρθωση, να σε βοηθήσει, να σηκωθεί, να διορθωθείς. Προς παιδεία, την ενδικαιοσύνη. Είδατε, παιδεία, αγωγή, αγωγή. Είναι και το αποτέλεσμα. Είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος. Για να είναι ο άνθρωπος του Θεού άρτιος, τι θα πει άρτιος? Το λέγαμε κάποια χρόνια πίσω και μου είχε κάνει εντύπωση, αν μου ήμουν παιδί, ολοκληρωμένος άνθρωπος. Σήμερα το λένε ο σωστός άνθρωπος, αυτός ο οποίος έχει ολοκληρωμένη σωστή προσωπικότητα. Ο σωστός άνθρωπος, αυτός είναι ο άρτιος. Η γραφή θα σε κάνει άρτιον άνθρωπον, σωστόν. Προς πανέργων αγαθών εξυρτισμένος. Για να εξαρτάται και να είναι δεμένος ο άνθρωπος από κάθε έργο αγαθών. Ώστε λοιπόν, θα επαναλάβω για την ανάγκη, κάνοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή στο θέμα μας, για να μπούμε στο κύριο θέμα μας που είναι η πράξη. Αυτό το προς παιδεία που λέει ο Παύλος, το δευτερόνο, δηλαδή ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να γίνει αγωγή. Και αυτή η αγωγή θα κατευθύνει μετά ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι μας. Αν μου πείτε ότι απ' έξω υπάρχει ένας κατακλυσμός αμαρτίας, ναι, δεν είμαι αυτά εκτός πραγματικότητας. Είναι αλήθεια. Το σχολείο αρνητικό,
Η κοινωνία αρνητική, οι άνθρωποι, τα πάντα, όλα είναι αρνητικά απ' έξω. Πώς θα μπορέσουμε? Δώσε και αντίβαρα στα παιδιά σας, και τα αντίβαρα του αρνητισμού, του εκτός σπιτιού, είναι αυτή η ευαγγελική αγωγή. Και αν θέλετε, ανέπρεπε να συμπτύξω όλη αυτή την ευαγγελική αγωγή, θα την έλεγα μόνο με δύο λέξεις: φόβος Θεού. Βάλετε το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι καλός, λέει το ψαλτήρι, λέει αγνός ο φόβος Κυρίου. Δεν είναι οι φοβίες που το παιδί φοβάται να πάει στο άλλο δωμάτιο γιατί είναι σκοτεινά, ή να βγει από το σπίτι μεσάνυχτα να περπατήσει ένα δρόμο και δεν υπάρχει κίνηση και να τρέμει και να φοβάται. Αυτά λέγονται φοβίες και αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται στην αγωγή. Πρέπει να κάνουμε τα παιδιά μας να είναι ανδρεία. Γιατί τάχα να το έλεγαν οι αρχαίοι, να έλεγαν οι Σπαρτιάτε, ή ταν ή επιτάν, ή τι ή επιτής, να μιλήσουμε την ιωνική διάλεκτο. Γιατί το άλλο είναι η δωρική διάλεκτο. Τι ταν, δηλαδή είναι η εσπίδα. Ή θα αντιφέρει την ασπίδα ή θα σε φέρνε πεθαμένο πάνω στην ασπίδα. Τι σαν ιδωλολάτρες ο χριστιανός. Ξέρετε πόσους Αγίους έχουμε που ήσαν στρατιωτικοί, σπουδαίοι, παλικάρια. Γιατί τάχα ο χριστιανός να φοβάται? Γιατί να φοβάται? Γιατί να φοβάται? Αλλά ξέρετε πότε να φοβάται? Όταν θα μπει ο φόβος του Θεού. Διότι δεν θα φοβάται ούτε ανθρώπους, ούτε φίλους και εχθρούς, δεν θα φοβάται ούτε τα καιρικά σημεία, ότι είναι βροντές, αστραπές, θύελλες και φουρτούρες. Δεν θα φοβάται ούτε τις φτώχειες, ούτε κοινωνικές αναστατώσεις, ούτε τις αρρώστιες. Οι χριστιανοί κατέβαιναν στην Αλεξάνδρεια, τότε που είχε πέσει πανόλη, είχαν φύγει όλοι από την πόλη. Από την πόλη. Καλομελέτα κι έρχεται. Καλομελέτα κι έρχεται. Ποιος? Χολέρα και πανόλη. Οι χριστιανοί έμεναν για να υπηρετούν τους ασθενείς. Γιατί? Τίποτα δεν φοβάται ο χριστιανός. Ένα φοβάται. Μόνο την αμαρτία και το Θεό. Μας το είπε ο Χριστός, τίποτα μη φοβηθείτε, ακόμη και από τον αποκτενόντον το σώμα, την ψυχή μη δυναμένον αποκτήσει. Το Θεό πρέπει να φοβόμαστε. Γι' αυτό οι γονείς να βάλουν τα παιδιά τους στο φόβο του Θεού. Όταν τους λένε να κάνουν κάτι, να νηστέψουν αυτούτο, να εκείνο, θα λένε, παιδί μου, κοίταξε, σε βλέπει ο Θεός. Το αίσθημα της απανταχού παρουσίας του Θεού με βλέπει. Να μπει ο φόβος του Θεού, και αν μπει ο φόβος του Θεού, τότε γίνομαι, αληθινά γίνομαι παλικάρι. Ώστε λοιπόν μόνο μέσα στο χώρο του χριστιανισμού επιτυγχάνεται αυτή η ανθρωπιστική αρτιότητα. Ναι, σήμερα μιλάμε για ανθρωπισμό, μιλάμε για ανθρωπιστικά δικαιώματα, συνεχώς αυτά προβάλλουμε, και όμως όσο ποτέ άλλοτε υπάρχει η απανθρωπία σε όλο της το φάσμα και σε όλη της τη δόξα. Γιατί ο Χριστός μπήκε στο περιθώριο. Τούτη τη χρονιά ας τονίσουμε όλοι μας τα σπίτια μας πίσω στις γραφές. Όχι διάβασμα, μελέτη. Πίσω στις γραφές. Σεβασμότατε, υπενθυμίζω και σε εσάς αδελφούς, αδελφοί, υπενθυμίζομαι ότι το αγιογραφικό βιβλίο από το οποίο κάνουμε τη μελέτη μας για 11η χρονιά
είναι το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Είχαμε σταθεί, θα ενθυμίστε, στο 21ο κεφάλαιο, στον 1ο στίχο, όπου ο Παύλος κατά την επιστροφή του από την Ελλάδα προς τα Ιεροσόλυμα, είδαμε αυτή την πορεία με πλήθος στοιχείων ωφελήμων, θαυμαστών και σπουδαίων που αφορούσαν στο πρόσωπο του Παύλου. Ευρέθη ο Παύλος στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Εκεί είχε μείνει στο σπίτι του Φιλίππου του Ευαγγελιστού και Διακόνου, που είχε τέσσερις θυγατέρες, παρθενεύουσες και προφητεύουσες, θα ενθυμίστε, εκεί είχαμε μείνει. Και ο Λουκάς συνεχίζει 21ο κεφάλαιο, 10ος στίχος. Επιμενώντων δε ημών ημέρας πλοίους, κατήλθε της από της Ιουδαίας προφήτης ονόματι Άγαβος. Είχαμε μείνει μερικές μέρες περισσότερο και κατέβηκε από την Ιουδαία. Αυτό το κατέβηκε γιατί η Ιερουσαλήμ ήταν κάπως σε ορεινό, τοπογραφικά ήταν ορεινή, και έτσι υπήρχαν οι εκφράσεις «ανεβαίνω στα Ιεροσόλυμα», την ηχείτε εκείνο που ο Χριστός είπε «ιδού αναβαίνομαι εις Ιεροσόλυμα», όπως και η έκφραση «κατεβαίνω». Εδώ ο Άγαβος κατήλθε, κατέβηκε δηλαδή από τις Ιουδαίας. Η Ιουδαία γενικά είναι ορεινή και βεβαίως ιδιαίτερα είναι η Ιερουσαλήμ. Ήρθε λοιπόν εκεί στην Κεσάρια κάποιος προφήτης που ελέγεται Άγαβος. Ο Παύλος λέει, συγγνώμη, ο Λουκάς λέγει «επιμενώντων δε ημών». Πού επιμενώντων ημών, δηλαδή πού είχαμε μείνει μερικές μέρες? Στην Κεσάρια, στο σπίτι του Φιλίππου. Ήδη ο Παύλος βρίσκεται κοντά στα Ιεροσόλυμα, δεν είναι μακριά η Κεσάρια, και έτσι βιαζόταν σε όλο του το ταξίδι, γιατί δεν ήξερε τι θα το συναντήσει, κάποια θάλασσα ταραχή, κάτι οτιδήποτε. Βιαζόταν την Πεντηκοστή να είναι στα Ιεροσόλυμα. Τώρα όμως που είναι πολύ κοντά στα Ιεροσόλυμα, ήταν υπόθεση λίγων χιλιόμετρων. Τώρα βλέπει ότι είχε καιρό, του περίσσεψε ο χρόνος, είχε μια άνεση χρόνου, γι' αυτό και μένει περισσότερο εις την Κεσάρια. Αυτό σημαίνει «επιμενώντων δε ημών ημέρας πλοίους». Μείναμε πιο πολλές μέρες. Και φυσικά ο Παύλος, μένοντας εκεί στην Κεσάρια, δεν μένει μη εποφελώς, δεν μένει να ξεκουραστεί. Ο Παύλος δεν ήξερε ξεκούραση. Ο Παύλος παντού εργάζεται, παντού διακονεί το Ευαγγέλιο. Ίσως ακόμη και να είχε επισκεφθεί και το σπίτι του Κορνηλίου, του εκατοντάρχου, ο οποίος βεβαίως θα το θεωρούσε μεγάλη τιμή του να δεχθεί στο σπίτι του των μεγάλων Απόστολων. Ενθυμίστε τον Κορνήλιο των εκατόνταρχων, που του ενεφανίστηκε ο άγγελος και του είπε «οι ελεημοσύνες σου και οι προσευχές σου ανέβηκαν στο Θεό». Ήταν προσήλυτος, Ρωμαίος ήταν, αλλά ήταν προσήλυτος, δηλαδή είχε ασπαστεί την θρησκεία των Ιουδαίων, και του λέγει «στείλε υπηρέτα σου να βρουν τον Πέτρο και να έρθει εδώ, αυτό θα σε κατηχήσει και άλλα πολλά». Σας έκανα μία υπενθύμηση. Το θέμα το έχουμε κάνει, είναι πολύ καιρός. Στις ημέρες μας, συγγνώμη, στις ημέρες που ο Παύλος έμενε στην Κεσάρια, ο Άγαβος έφτασε συστημένος για τον Παύλο στην Κεσάρια. Συστημένος. Από ποιον συστημένος?
από το Πνεύμα το Άγιο. Το πρόσωπο αυτό του αγάπου το έχουμε ξανασυναντήσει. Ήταν στο 11ο κεφάλαιο των πράξεων. Να σας θυμίσω κάτι από εκεί. Διαβάζω το κείμενο. «Εν ταύτες δέτες ημέρες κατήλθον» πάλι το «κατήλθον» «από Ιερουσαλήμ προφήτε εις Αντιόχεια». Την μεγάλη Αντιόχεια, γιατί έχουμε και άλλη Αντιόχεια. Την μεγάλη Αντιόχεια της Συρίας. «Αναστάς δε εις εξ αυτών» σηκώθηκε από τη θέση του, «ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του Πνεύματος, λιμών μέγαν μέλην έσεστε, εφόλη δικουμένη». Είπε ότι θα γίνει μεγάλη πείνα, θα πέσει λιμών. Και σημειώνει τώρα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που αργότερα, κρατώντας σημειώσει, γιατί ο Λουκάς κρατούσε σημειώσει, ήταν πολύ επιμελημένος. Ίσως διδάχτηκε από το επάγγελμά του να είναι πολύ επιμελημένος, ή το ιατρός, και έπρεπε σαν γιατρός να είναι πολύ επιμελημένος και προσεκτικός. Κρατούσε σημείωση και αργότερα συνέταξε το βιβλίο των πράξεων. Έτσι λοιπόν μας σημειώνει τώρα ο Λούκας, βάζει κάτι πρόσθετο, ώστε και εγένετο επί Κλαβδίου Κέσσερος, ο οποίος λοιμός, η οποία πείνα έγινε στην εποχή που ήταν Κέσσαρ στη Ρώμη ο Κλάβδιος. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο τώρα, το ίδιο αυτό πρόσωπο, ο Άγαβος, καταφθάνει στην Κεσάρια, όπως σας είπα, συστημένος από το Πνεύμα του Θεού. Είχε κάτι πολύ σημαντικό να μιμήσει, όχι λοιμόν όπως τότε στην Αντιόχεια, αλλά κάτι περισσότερο. Είχε να μιμήσει τα δεσμά που περιμένουν τον Παύλο. Και συνεπώς, έμεσα, θα λέγαμε, τον πνευματικό λοιμό. Γιατί όταν ο Παύλος θα εφυλακίζεται, θα τον έχανε η οικουμένη, και χάνοντάς τον η οικουμένη, θα λοιμοκτονούσε. Στίχος 11. «Και ελθόν προς ημάς και άρα στην ζώνη του Παύλου, δίσαστε αυτού τους πόδας και τα σκύρας», είπε. «Τάδε», λέγει, «το Πνεύμα το Άγιον, τον άνδρα που εστίν η ζώνη αυτή, ούτως δίσουσιν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών». Σύντομη απόδοση. Και αφού ήλθε σε εμάς, που στην Κεσάρια, και αφού έβγαλε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε πρώτα τα πόδια του, μετά τα χέρια του, μια συμβολική πράξη. Έδεσε τα χέρια, έδεσε μετά τα πόδια, με τη ζώνη του Παύλου. Μετά παίρνει τη ζώνη και λέγει, «Τάδε», λέγει, «το Πνεύμα το Άγιο, τα εξής», λέγει, «το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα ου εστίν η ζώνη αυτή, σε εκείνον τον άνδρα που ανήκει αυτή η ζώνη», στον Παύλο φυσικά, «έτσι», λέει, «το Πνεύμα το Άγιον, θα τον εδέσουν στα Ιεροσόλυμα όταν θα πάει οι Ιουδαίοι, και στη συνέχεια θα τον παραδώσουν εις τους ιδωλολάτρες». Έρχεται λοιπόν ο Άγαβος, αγαπητοί, ο Άγαβος ο προφήτης, να πληροφορήσει τον Παύλον και την Εκκλησία τι ανέμενε τον Παύλον στα Ιεροσόλυμα. Ο Παύλος δεν είχε το προφητικό χάρισμα για να γνωρίσει το μέλλον σε ό,τι αφορούσε τον εαυτό του. Δεν το είχε. Ο Παύλος δεν ήταν προφήτης. Ο Παύλος είχε το προφητικό χάρισμα. Το είχε.
σε ό,τι αφορούσε την πορεία, θα λέγαμε στην πορεία της Εκκλησίας έως τα έσκατα. Το ίδιο το χάρισμα ο Παύλος. Δειγματοληπτικά σας θυμίζω τι γράφει στη Δευτέρα του προς Τιμόθεον επιστολή. Το δε πνεύμα λέγει ρητός. Το πνεύμα που εμπνέει την προφητεία λέγει ρητός. Ότι εν υστέρης καιρής στα έσκατα αποστήσονται τεινές της πίστεως. Ακόμη, συγγνώμη, αυτό που σας είπα από την πρώτη προς Τιμόθεον και αυτό που θα σας πω είναι από τη Δευτέρα προς Τιμόθεον. Τούτο δε γίνος και λέει στον Τιμόθεον, ότι εν εσχάτες ημέρες εν στήσονται καιροί χαλεπί. Θα σταθούν δύσκολοι καιροί, άσχημοι καιροί, έστονται γαροί άνθρωποι, φύλαφοι κλπ. Κλπ. Ο Παύλος βεβαίως είχε το χάρισμα της προφητείας. Αλλά όμως για τον Παύλο έπρεπε να προφητέψει κάποιος άλλος, διότι αφορούσε στο πρόσωπό του. Θα δείτε όμως ότι ο Παύλος είχε ενημερωθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Είχε ενημερωθεί και όπως επί παραδείγματι ο Σιμεών ο Θεοδόφος λέγει στην Θεοτόκον ότι θα διέλθει την ψυχή της ρομφαία δύστομη. Η Θεοτόκος δεν είναι το προφήτης. Τη βλέπουμε σε όλο της το μεγαλείο να προφητεύει το δικό της το μέλλον, σε εκείνη τη θαυμασία οδή της μπροστά εις την Ελισάβε τη συγγενή της. Όμως κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται από άλλους μπροστά σε άλλους. Από άλλους μπροστά σε άλλους. Αυτό λοιπόν ήταν το κύριο σημείο, ότι ο άγαβος έπρεπε να πληροφορήσει τον Παύλο μπροστά σε άλλους, να ακούσουν όλοι περί τίνος επρόκειτο. Εξάλλου, αν θέλετε, ο Θεός μερίζει τα χαρίσματά του, ώστε εις με τον Παύλο κυρίως είχε δοθεί ο λόγος της σοφίας και της γνώσεως, εις δε τον άγαβον το χάρισμα της προφητείας. Έτσι δεν λέμε ο προφήτης Παύλος, αλλά λέμε ο προφήτης άγαβος. Λέμε όμως ο θεολογών Παύλος, ο ομιλών Παύλος. Έτσι είχε μεν όλα τα χαρίσματα ο Παύλος, κυρίως όμως είχε το χάρισμα, σας είπα, του λόγου, της σοφίας και της γνώσεως του Θεού. Όλα τα χαρίσματα είναι σπουδαία, γιατί όλα προέρχονται από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μοιράζει τα χαρίσματα. Όμως ο Παύλος μας λέγει ότι το χάρισμα του λόγου, της σοφίας και της γνώσεως, που αποκαλύπτει μυστήρια Θεού, είναι ανώτερο από όλα. Κι αν κάποιος διαμαρτυρηθεί ότι δεν έχει κανένα χάρισμα, πάλι ο Παύλος απαντά. Γιατί αλήθεια, εδώ τώρα όπως ακούμε το Λόγο του Θεού, θα λέει ο καθένας τον εαυτό του, εγώ τι χάρισμα έχω και ποιος σας είπε. Ξέρετε πως τα χαρίσματα που τα παίρνουμε από το Πνεύμα το Άγιο με το μυστήριο του χρίσματος, ευθύς μετά το βάπτισμά μας, είναι η πρίκα του χριστιανού. Και όταν το Πνεύμα του Θεού δίδει το χάρισμα της υιοθεσίας, κάνει τον πιστόν, τον άνθρωπο τον κάνει παιδί του Θεού χωρίς πρίκα. Εδώ ο ατελής ανθρώπινος νόμος λέει ότι δεν μπορείς να υιοθετήσεις παιδί εάν δεν του γράψεις, δεν έχεις περιουσία. Έτσι λέει ο ανθρώπινος νόμος. Εδώ ο Θεός δεν θα δώσει πρίκα, και η πρίκα είναι τα χαρίσματα, αγαπητοί.
Μη πει λοιπόν κανείς ότι δεν πήρα εγώ πίκα. Απλώς δεν έχει παρά να ψάξει και θα πρέπει ακόμη να βάλει μπροστά και τότε θα ανακαλύψει τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Διότι είναι καλυμμένα από τι, όπως και η καρδιά από αμαρτίες. Αδελφέ, ας πάψουμε να αμαρτάνουμε και θα αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε τα χαρίσματα του Θεού. Αλλά και πολλές φορές τα χαρίσματα είναι έκδηλα, είναι φανερά. Και λέει κανείς, τι κρίμα, αυτός έχει το χάρισμα να τραγουδάει. Και τραγουδάει πορνικά τραγούδια, ανέψαλε στη δόξα του Θεού, τι κρίμα. Είναι ευφυέστατος, τι κρίμα όμως, την ευφυΐα του τη διαθέτει για το κακό, τι κρίμα. Ωστόσο, λέει ο Απόστολος, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες χαρίσματα έχουσι οι αμάτων. Ασφαλώς όχι, δεν έχουν όλοι, αυτός έχει εκείνο, εκείνος έχει εκείνο. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, να ζηλεύετε με την καλή σημασία, να επιθυμείτε τα κρίτωνα χαρίσματα. Δηλαδή σαν να έλεγε ότι πιο πάνω από του να θεραπεύεις και δεν ξέρω τι άλλο να κάνεις, είναι κάποια άλλα ανώτερα. Και ποια είναι αυτά τα κρίτωνα, τα καλύτερα, τα αγαθότερα, τα σημαντικότερα χαρίσματα? Ο Παύλος μας το λέει, είναι η αγάπη. Αυτά όλα που σας είπα είναι πρώτου 13ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους. Και εκεί αρχίζει μετά τον ύμνο της αγάπης και ομιλεί για την αγάπη. Είναι χάρισμα πολύ σπουδαίο. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να αγαπήσει? Και αν μάλιστα έχει και κάποια προσόντα σωματικά ή διανοητικά ή ψυχικά ή βουλητικά, παράδειγμα, έχει γερά πόδια και να εξυπηρετεί ανθρώπους ανήμπορους, πιασμένα τα πόδια τους στο κρεβάτι, και να πει, εγώ θα φροντίσω. Πάνε στο νοσοκομείο άνθρωποι και λένε, λέει ο ασθενής, δεν έχω κανέναν εδώ, η δική μου είναι στο χωριό, σε παρακαλώ, γράψε μου ένα γράμμα, γράψε ένα γράμμα το στήριξη με το ταχυδρομείο. Μπράβο, ναι. Ο άλλος έχει πόδια να πάει στο ταχυδρομείο. Εξυπηρέτησε σε κάποιο χαρτί απορίας, ξέρω εγώ. Μπράβο, έχει γερά πόδια, έχει γερό μυαλό, έχει βουλητικότητα. Αγαπητοί μου, αυτά είναι προσόντα τα οποία χρησιμοποιεί η αγάπη. Μη λοιπόν πει κανείς ότι δεν μπορώ, δεν έχω χαρίσματα, για πρόσεξε, και θα βρεις, θα βρεις, θα βρεις και θα μείνεις έκπληκτος τι σου έχει βάλει ο Θεός μέσα σου. Έτσι, αγαπητοί, ας ζητούμε από τον Θεό, περιποιεί, δώσου μου Κύριε αγάπη, καρδιά μου μια κάθαρτη, και δεν αγαπάω όλους τους ανθρώπους ή δεν αγαπάω όσο πρέπει, να γίνει έτοιμα να ζητιανέψω αυτό από το Πνεύμα το Άγιο. Τι λέτε, δεν θα μου το δώσει το Πνεύμα το Άγιο, θα το θέσει? Τι λέτε? Λοιπόν, κατά το μέτρο της πίστεως και κατά το μέτρο της προαιρέσεως θα μου δοθεί κάποιο χάρισμα ή αν θέλετε το χάρισμα της αγάπης. Εγώ θελητή να αρχίσω να παρακαλώ το Θεό. Πραγματικά είναι κάτι που πολλές φορές έχω σκεφτεί. Αχ Κυρία μου, να είχα τη δυνατότητα να θεραπεύσω έναν άνθρωπο. Δηλαδή το χάρισμα της Ιάσεως. Βλέπω ανθρώπους, μου γράφουν επιστολές. Συνήθως όλο δυσάρεστα μας έρχονται. Ευχηθείτε για αυτό το παιδί που έχει λευκαιμία, εκείνος ο άνθρωπος που είναι έτοιμος θάνατος, από εκείνη την αρρώστια κλπ. Αχ Θεέ,
Δεν είχα τη δυνατότητα να θεράπευα τους ανθρώπους. Αλλά ο Θεός που βλέπει την καρδιά μου, βλέπει ότι έχω φανερή ή κρυμμένη υπερηφάνεια. Αν μου δώσει λοιπόν το χάρισμα των νιάσεων, επειδή είναι λίγα και λαμπερό, λαμπερό επειδή ακριβώς γίνονται καλά οι άνθρωποι, να τσιμπήσω, θα λέγαμε το καγίστρι, δηλαδή να πατήσω την τεποδόφυλλα, να μου το δώσει ο Θεός, να μου το δώσει για να με τιμωρήσει επειδή επιμένω, και τότε να χάσω τα πάντα επειδή δεν καθάρισα την καρδιά μου για να ζητάω αυτό το χάρισμα, είτε υφανέφτηκα και τα χάσα όλα. Αγαπητοί μου, μη λέει κανείς, δεν μου δίνει ο Θεός αυτό ή εκείνο, δεν ξέρει γιατί δεν στο δίνει. Μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα? Το τόσο απλό πραγματάκι. Αυτός που κάθεται δίπλα σου, κάθεται δίπλα σου, στο λεωφορείο, στο τρένο, στη γειτονιά σου, δεν ξέρω. Πήγε στην αγορά, δείξε έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, είπες μια καλή κουβέντα. Βοήθησες κάτι. Αυτό τι είναι, δεν είναι χάρισμα? Είναι λίγο αυτό? Είναι το χάρισμα της αγάπης. Και δεν θα σωθείς με αυτό το χάρισμα της αγάπης? Σίγουρα. Γιατί αν σ' αγαπεύω, είναι χάρισμα που οφείλει την Εκκλησία. Εμένα όχι. Τον εαυτό μου όχι. Είναι το μόνο χάρισμα η αγάπη που ωφελεί και την Εκκλησία, ενώ το σύνολο τους πιστούς, και εκείνον που την έχει. Όλα τα άλλα χαρίσματα αφορούν εις την Εκκλησία. Αν εγώ τώρα σας κάνω το Λόγο του Θεού, αν εγώ δεν προσέξω, εσείς να ωφεληθείτε, οικοδομείτε, λέει η Εκκλησία, το λέω πώς σας κάνω, εγώ να μην πάρω τίποτα. Βλέπετε? Έτσι ας μην παραπονούμεθα, και μάλιστα αν πάρουμε την βεβαίωση του Παύλου ότι το χάρισμα αυτό της αγάπης ουδέποτε εκπίπτει, ποτέ δεν χάνει την αξία του. Όταν λοιπόν έφτασε ο άγαβος εις την Κεσάρια, άρα στην ζώνη του Παύλου, σήκωσε τη ζώνη του Παύλου, και αφού έδεσε, όπως είδαμε, με αυτήν τα χέρια και τα πόδια του Παύλου, είπε, τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιο, τάδε θα πει τα εξής, τα εξής λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή η κίνηση του αγάπου είναι μια δυναμική προφητεία. Και άλλη φορά σας έχω μιλήσει για αυτήν την δυναμική προφητεία που δίνει μια θαυμασία εποπτεία, όχι με λόγια μόνο, αλλά και με κίνηση, με δράση, με θέα, με εποπτεία, με παράσταση. Είναι κάτι πάρα πολύ, πολύ, πολύ ζωηρό. Αυτός ο τρόπος, θα λέγαμε, εποπτικής προφητείας, καταλαβαίνετε τι θα πει εποπτεία, κάτι που το βλέπω, με κινήσεις γίνεται. Δεν ήταν άγνωστος αυτός ο τρόπος, σας λέγω, εις των χώρων της Παλαιάς Διαθήκης, όταν επί παραδείγματι ο Σαμουήλ επέπληξε τον Σαούλ για ένα παραπτωμά του με τους τέλος πάντων, μην πάω από πολλά γιατί ανοίγω με πολλές παρενθέσεις, τον επέπληξε, και αφού τον επέπληξε μπροστά στο στρατό έγινε αυτό, έστειλε να απομακρυνθεί ο Σαμουήλ, ο προφήτης και κριτής. Είχε προσβληθεί όμως ο Σαούλ, γι' αυτό έσπευσε, γιατί του γύρισε την πλάτη ο Σαμουήλ, έσπευσε να τον πιάσει, τουλάχιστον να πει μια καλή κουβέντα, να αποκατασταθεί στα μάτια του στρατεύματος. Το είναι βασιλιάς ο Σαούλ. Και όπως τον έπιασε για να μην φύγει, του σκίσε την διπλοίδα. Διπλοίδα, ας πούμε, το ράσο. Να το πούμε έτσι χοντρικά. Του σκίσε το ράσο. Πώς τον έπαιζε, να τον τραβήξει πίσω, του σκίσε το ράσο. Τότε γυρίζει και λέγει ο Σαμουήλ ο προφήτης,
έτσι θα σκίσει ο Θεός τη βασιλεία σου. Είδατε, έτσι θα σκίσει ο Θεός τη βασιλεία σου. Και πράγματι απογόνους δεν άφησε ο Σαούλ, ο ίδιος δε φωνεύτη, οι απόγονοί του δεν εβασίλευσαν. Εβασίλευσε ο Δαβίδ αντί του Σαούλ. Βλέπετε αυτή την προφητεία με το σκίσιμο της διπλοίδας. Και αν θέλετε ακόμη να σας πω κάτι παρόμοιο, κάποτε είχε κινηθεί ως επαναστάτης ένας δούλος του Σολομόντος, ο Ιεροβοάμ. Ήταν πολύ γενικός άνθρωπος και το αντελήφθη αυτό ο Σολομόν. Φοβήθηκε αυτός να μην φωνευτεί από τον Σολομόντα και ευραπέτευσε και πήγε εις την Αίγυπτο. Πάλι με μη πολύ πράγμονο, όταν πέθανε ο Σολομόν, επέστρεψε ο Ιεροβοάμ και συναντάει στο δρόμο έναν προφήτη. Δεν είναι μόνο οι 12 και οι 4 μεγάλοι, όπως λέμε, οι 16 προφήτες γνωστοί. Έχουμε πλήθος προφητών εις τον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Και τότε του λέει, φορούσε ένα ημάτιο καινούριο. Το σχίζει ο προφήτης το ημάτιο το καινούριο σε 12 κομμάτια. Του έβγαλε το χιτώνα, τον έσχισε, τον χιτώνα σε 12 κομμάτια και του δίνει τα 10 κομμάτια και κρατάει ο προφήτης τα 2. Τα δε λέγει Κύριος, τα εξής λέει ο Κύριος, θα γίνεις βασιλιάς στον δούλο τον Ιεροβοάμ, θα γίνεις βασιλιάς επάνω 10 φυλών. Αυτή είναι η τιμωρία από το γένος πια του Σολομόντος, διότι και τα λοιπά και τα λοιπά, να κρατηθούν μόνον οι 2 φυλές, η φυλή του Ιούδα και η φυλή του Βενιαμίν. Και ο Ιεροβοάμ επήρε και βασίλευσε επάνω στις 10 φυλές. Είδατε το, την όλη προφητεία εποπτική με το σκίσιμο του κοιτώνος. Γι' αυτό σας είπα ότι όλα αυτά δεν είναι παρά μία δυναμική προφητεία. Ακόμη συναντούμε μια μεγάλη σειρά προφητιών, πάλι με εποπτική μορφή προφητείας, που θα μπορούσε να την καταλάβει και ο πιο αγράμματος και απλός άνθρωπος. Όπως περιπεί λέει στον προφήτη Ιερεμία, πάρε ένα σταμνί, σπάσε το κλπ. Κλπ. Πήγαινε σε ένα πεζοδρόμιο της πόλεως Ιερουσαλήμ και εκεί να ξαπλώσεις μέρα νύχτα τόσους μήνες. Δεν θα σηκωθείς από εκεί. Και θα σου λένε οι άνθρωποι, τι έπαθες? Και τότε θα πεις, τα δε λέγει Κύριος, θα πέσει πείνα, θα πάθουμε. Όλα αυτά είναι εποπτικά. Ότι θα έχουμε δηλαδή λίγο νερό, λίγη τροφή, έρχεται λοιμός κλπ. Ακόμη, ο ίδιος ο προφήτης γίνεται προφητεία. Ο ίδιος. Λογαριάστε τον προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας δεν έγραψε ούτε μία λέξη. Και όμως ο ίδιος γίνεται προφητεία. Ανελήφθη στον ουρανό, άνοιξε το δρόμο να καταλάβουν την Ανάσταση των νεκρών, την ανάληψη μετά την Ανάσταση των νεκρών και λοιπά. Ο Ιωνάς, αγαπητοί μου, υπήρξε ο ίδιος προφητεία. Είπε, πετάξαμε στη θάλασσα. Και ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε άλλων προφητών την προφητεία για την Ανάσταση τη δική του, παρά την προφητεία του Ιωνά. Ποιος είσαι εσύ, του είπανε οι Εβραίοι, κάνεις κανένα σημείο? Ναι, θα σας δοθεί σημείο, θαύμα δηλαδή, θα σας δοθεί σημείο, το σημείο του Ιωνά, δηλαδή η δική μου η Ανάσταση. Κι όμως ο Ιωνάς, ο ίδιος έγινε, σας είπα, προφητεία. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε, αγαπητοί μου, παρόμοια πράγματα, δηλαδή την εποπτεία. Μην μείνω όμως πιο πολύ, γιατί ήταν συνήθις τρόπος αυτός προφητείας. Έτσι και ο άνθρωπος λοιπόν κινήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος,
όπερ οι προφήτε επίουν, όψι τα γενόμενα υπογράφοντες, όταν περί αιχμαλωσίας έλεγον, ως ο Εζεκίη, τούτο και ούτω επίησε. Όπως ο Εζεκίη και για την αιχμαλωσία και άλλοι προφήτες κλπ. Ό,τι σας είπα έτσι δειγματοληπτικά, το ίδιο πράγμα κάνει τώρα και ο Άγαβος, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ήδη βρίσκεται στον χώρο της Καινής Διαθήκης. Ο Άγαβος είναι ο χριστιανός. Είναι στον χώρο της Καινής Διαθήκης ο Άγαβος. Και όλα αυτά για τη ζωηρότητα μιας προφητείας. Τι είπε ο Άγαβος? Τα δελέγει το Πνεύμα το Άγιο. Οι παλαιοί προφήτε, όλοι κατά κανόνα, έλεγαν την εξής φράση: τα δε λέγει Κύριος. Τέτοι λέγει ο Κύριος. Τι λέγει ο Άγαβος? Τα δε λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Συνεπώς, το Πνεύμα το Άγιο τι είναι? Κύριος. Είναι το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Βλέπετε παρακαλώ την θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Σχολιάζει ο Μέγας Βασίλειος και λέγει: και ο νέος δε της νέας Διαθήκης προφήτης Άγαβος ανέκρα γελέγον, τα δε λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Όπερ συνήθως ή της Παλαιάς Διαθήκης ευώων προφήτε, τα δε λέγει Κύριος ο Θεός. Ό,τι σας εξήγησα λέει πρισμένος. Όσο το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί μου, είναι Θεός, είναι Κύριος, γι' αυτό λέμε και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον. Φτάνουμε στο σύμβολο της πίστης. Πού είναι οι χιλιαστές που λένε ότι είναι ενέργεια του Θεού και δεν είναι πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιο? Φοβερή βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο λοιπόν ομιλεί, εκείνο ομιλεί τόσο εις τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης όσο και στους προφήτας της Καινής Διαθήκης, ομιλεί μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό υπογραμμίζει ο Απόστολος Πέτρος και μας λέγει: «Ου γαρ θελήματι ανθρώπου ηνέξει ποτέ προφητεία, αλλήπο Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Όλοι αυτοί οι Άγιοι του Θεού οι άνθρωποι ελάλησαν υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι. Από το Πνεύμα το Άγιο. Αξιοπαρατήρητον ότι το Πνεύμα το Άγιο με την προφητεία που ανάγει δεν δείχνει, εδώ προσέξτε παρακαλώ, δεν δείχνει ότι επιθυμεί την ματέωση της προσελεύσεως του Παύλου στα Ιεροσόλυμα. Καταπληκτικό. Προσέξτε, καταπληκτικό. Δεν έρχεται να αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο διότι τις γλώσσες του προφήτου Αγάβου ότι αυτά θα συμβούν στον Παύλο και συνεπώς να μην ανεβεί στα Ιεροσόλυμα. Όχι, 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 όχι. Τίποτε από αυτά. Προσέξατε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τότε θα γεννηθεί το ερώτημα: ως προς τι η πληροφορία αυτής της προφητείας? Ποιος ο σκοπός, τι είναι η αξία της? Γιατί θα λέγαμε, τι έκαναν οι μάντις, οι μάντιδες, να σας το πω έτσι, τι έκαναν οι μάντις με τους Παναγιώτες φυσικά και τελευταία, ειδοποιούσαν για κάτι κακό. Πρόσεξε, λέει, θα σου συμβεί αυτό, θα σου συμβεί εκείνο. Τι λένε οι μάγοι? Θα σου συμβεί αυτό, εκείνο. Οι πνευματιστές το ίδιο. Με σκοπό τι? Να προστατευτείς. Εδώ η προφητεία αποκαλύπτει όχι με σκοπό της αυτοπροστασίας. Σας κάνει αυτό εντύπωση? Ώστε η προφητεία, αυτό το είπε και ο Χριστός. Ως εξής το είπε. Μην, λέει στους μαθητάς του, Ιωάννης 14,29, μην ήρικα ημίν πριν γενέστε. Σας τα έχω πει πριν γίνουν. Είναι όταν γέννητε πιστέψετε. Όχι να αποτραπεί εκείνο το οποίο σας είπα, αλλά όταν θα γίνουν να πιστέψετε. Τι να πιστέψετε? Ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού που ενυφώπησα.
Ναι. Ωστόσο, η προφητεία εδώ προετοιμάζει αυτός ήταν ο σκοπός της προφητείας που είπε ο Άγγελος. Προετοιμάζει τις ψυχές για μια δύσκολη κατάσταση, όπως είναι οι εσχατολογικές προφητείες. Πέστε μου σας παρακαλώ, διαβάζοντα τα βιβλία της Αποκαλύψης και λέει, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει εκείνο, θα γίνουν τέρατα και σημεία οικολογικά. Δεν θα βρέχει, ή θα βρέχει, ή θα σκοτιστεί ο ήλιος, ή τούτο ή εκείνο, οικολογικά σημεία. Ή σημεία κοινωνικών αναστατώσεων. Ο σκοπός που τα λέγει αυτά η Αποκάλυψη είναι να προφυλακτούμε. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Μερικοί βάζουν τρέφημα στο σπίτι για να προφυλακτούν. Ανόητα πράγματα. Ανόητα πράγματα. Δεν είναι ανόητο όταν βλέπεις ένα τρέχοντα πόλεμο και να βάλεις μερικά τρόφιμα στο σπίτι. Αυτό δεν είναι ανόητο, είναι μια σωστή πρόνοια. Αλλά για να αντιμετωπίσουμε τον Αντίχριστο να βάζουμε στο σπίτι μας και να φορεύουμε τρόφιμα, με είναι κουτό. Με είναι κουτό. Εκ των πραγμάτων δεν στέκεται αυτή η θέση. Λοιπόν, γιατί τα λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, μήπως κάνουμε θερική λιτανία και προσευχές να αποτραπούν αυτά τα κακά που έρχονται? Τίποτα αυτά. Ο σκοπός είναι να προετοιμαστεί ο λαός του Θεού. Προσέξτε, μόνον ο λαός του Θεού, γιατί μόνον αυτός πιστεύει. Οι άλλοι απ' έξω δεν θα προετοιμαστούν. Όπως ακριβώς ήταν η κατασκευή της Κιβωτού του Νόε. Έλεγε ο Νόε να μετανοήσουν, αλλά εκείνοι κοροϊδεύαν. Δεν είχαν πνεύμα Θεού. Αλλά γιατί τότε τους περιμένει ο Θεός αφού δεν είχαν πνεύμα Θεού? Για να είναι αναπολόγητοι εν ημέρα κρίσης. 120 χρόνια δουλευόνταν η Κιβωτός και σας δόθηκε άθλοι οι άνθρωποι η ευκαιρία να μετανοήσετε που είχατε γίνει σάρκες, σαρκικοί άνθρωποι και δεν μετανοήσατε. Λοιπόν, καταδικάζεστε. Να τους αφαιρεθεί δηλαδή η απολογία. Έτσι, εδώ βλέπουμε ότι πρέπει να προετοιμάστηκε πάντα ο λαός του Θεού, να προετοιμαστεί ο Παύλος, να προετοιμαστεί η Εκκλησία για τον Παύλο. Και αποδεικνύει εδώ την γνησία και την αυθεντική πηγή της η προφητεία, ότι είναι ο Θεός. Έτσι, παν λεγόμενο στην Αγία Γραφή, είναι πέρα για πέρα αληθινόν. Και αυτό έχει βέβαια πολύ αξία δια των πιστών, που μπορεί να φτάσει στο μαρτύριο. Δεν το αποτρέπει το μαρτύριο ο πιστός, γιατί πιστεύει σε ό,τι ακόμη θα αποκαλύψει ο Λόγος του Θεού, προπαντός για τη Βασιλεία του Θεού, και στο μαρτύριο θα πάει ακόμη. Ο Κύριος λοιπόν εδώ προετοιμάζει τον Πάπα και την Εκκλησία με αυτή την προφητεία του αγάπου. Ίσως πάλι τεθεί το ερώτημα, μήπως η προφητεία περιέχει την τραγικότητα για τον άνθρωπο? Προσέξτε αυτό το σημείο. Την τραγικότητα για τον άνθρωπο. Και εννοούμε τραγικότητα την γνώση του μέλλοντος, αυτό είναι τραγικό, χωρίς να μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί. Έτσι ήταν περιπεί οι αρχαίοι τραγικοί στα θεατρικά του έργα, οι αρχαίοι τραγικοί θεατρικοί συγγραφείς. Γιατί λέγονται τραγικοί? Βλέπει ο ήρωας το τέλος του, βλέπει το θάνατό του, βλέπει ότι βλέπει το μαρτύριό του, αλλά δεν δίνεται να το αποτρέψει. Εκεί γεννιέται η τραγικότητα. Εξάλλου, ο θάνατος είναι κάτι που καθιστά τον άνθρωπο τραγικό. Γιατί? Γιατί δεν δίνεται να τον αποφύγει τον θάνατο. Έτσι, με την παρουσία του θανάτου ήδη ο άνθρωπος γίνεται τραγικός. Αντίθετα, τα ζώα δεν ζουν την τραγικότητα, γιατί δεν γνωρίζουν το θάνατό τους.
Αυτόν ο άνθρωπος γνωρίζει και γίνεται τραγικός. Είπαμε λοιπόν ότι η προφητεία δεν εισάγει την τραγικότητα, γιατί δίδει την έκβαση η προφητεία. Δίδει το στο αδιέξοδο, δίδει το διέξοδο. Η έκβαση την τραγικότητα του θανάτου είναι η ανάσταση των νεκρών. Ναι, μένω θάνατος, δεν μπορώ να τον αποφύγω, αλλά έχουμε την ανάσταση των νεκρών. Και η έκβαση των δεινών του Παύλου στα Ιεροσόλυμα, ποια είναι? Είναι η βασιλεία των ουρανών, που τόσο ο Παύλος επευθύνει. Γι' αυτό γράφει στους Φιλιππησίους: «Εμί γάρ το ζήν Χριστό και το αποθανήν κέρδος». Είναι κέρδος για μένα να πεθάνω. «Είδε το ζήν εν σαρκή, τούτο μη καρπός έργου, και τι ερίσω με τι να διαλέξω, ου γνωρίζω. Συνέχομαι δε εκ των δύο, και το ένα και το άλλο, να ζήσω για σας, να μη ζήσω να πάω στον Κύριό μου που τον αγαπώ. Την επιθυμία να έχω εις το αναλύθε και συν Χριστό είναι». Δηλαδή να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό. «Πολλό γαρ μάλλον κρίσον». Αυτό θέλω. Να είμαι με τον Χριστό. Να περάσω από το μαρτύριο. Το δε επιμένειν εν τη σαρκή αναγκαιότερον βήμα. Αλλά το να μένω στη ζωή είναι για εσάς. Συνεπώς, το Πνεύμα του Άγιο τι μου λέει? Ότι θα υποστώ μαρτύρια. Δόξα τω Θεώ, θα πάω γρήγορα εις τον Χριστό. Ιδού η έκβαση, ιδού η διέξοδος εις την τραγικότητα την ανθρώπινη. Μόνον ο χριστιανισμός δίδει αυτήν την έκβαση. Τα λόγια αυτά του Παύλου είχε πεθάνει, αγαπητοί μου, η τραγικότητα του ανθρώπου. Και μόνο γι' αυτό, θα έλεγα, πρέπει να εκτιμηθεί ο χριστιανισμός. Αλλά θα έλεγα κάτι ακόμα. Και όταν βλέπω ένα όνειρο και μου λέει θα πάσει σε αυτό, δύναμε να προστατευτώ, σας ανοίγω την όρεξη, πρώτο Θεό, την ερχομένη Κυριακή αυτό. Αλλά θα παρακαλέσω με τον Σεβασμιότατο να μας κλείσει την πρώτη μας αποψηλή ομιλία.